Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο 16ο, αν θυμάμαι καλά, webinar της ε, Hotelier Academy. Καλησπέρα και σε όσους μπαίνουν τώρα. Βλέπω σιγά-σιγά ανεβαίνει ο αριθμός, τουλάχιστον σε όσους ε, κάνουν την παρακολούθησή τους μέσα από το Zoom. Ανοίγω και το chat λίγο να βλέπω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στη Ρόδο. Γράψε μας όσοι είστε ε, σήμερα μαζί μας τις περιοχές από τις οποίες μας παρακολουθείτε. Κρήτη, Τρίκαλα, Χανιά, Εντάξει, βλέπω φουλ δυναμικούς τουριστικούς προορισμούς. Θεσσαλονίκη. Γιακοπτό. Κοντά μας. Μύκονος, Κοζάνη, Θάσος. Από Θάσο είχαμε και το πρωί κάποιον, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, κάνει revision. Τίβα, Σπάρτη, Χαλκιδική, τέλεια. Νομίζω είμαστε από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ. Πιερία. Γράψτε μας αν θέλετε και ε, έτσι ποια είναι η δραστηριότητά σας. Ε, έχετε κάποιο ξενοδοχείο, δουλεύετε για κάποιο ξενοδοχείο, δραστηριοποιήσετε γενικότερα ευρύτερα στον ε, τουριστικό κλάδο. Και okay. οκ, hotel manager. Μαθητή σα με φιλοδοξίες. Τέλεια. Βαγγέλης, κάπου πάει το μυαλό μου. Καλησπέρα, σε... Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλώ ήρθες στο live webinar στη σκοτέλια Academy Greece. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάσαι ε, με την παρουσία σου σε αυτή την ιδιαίτερη πρωτοβουλία. Είμαι ο Νίκος Μωράντη από τη Hotelier Academy, για όσου με ακούτε. Δεν με βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αρχικά είμαι χαρούμενος διπλά που θα συνεργαστούμε με τον Βασίλη για αυτό το συγκεκριμένο webinar, καθώς είναι ένας από τους instructors που περίμενα με ανυπομονησία να συναντήσω. Ε, καθώς ε, θαυμάζω τη δουλειά του και έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχει κάνει ε, σε διάφορους ε, οργανισμούς, βασίλησε πάρα πολύ εγώ, το ξέρουμε καλά αυτό, ε, και είσαι ίσως από τη νέα γενιά, από τα άτομα τα πλέον αναγνωρίσιμα στο χώρο. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγού επικοινωνίας, που θα προβάλλουν το συγκεκριμένο webinar μέσα από τα κανάλια τους, που είναι το 100% hotel show που προβάλλει όλα τα webinars κάθε απόγευμα, δηλαδή τη μεγάλη έκθεση που αφορά τα ξενοδοχεία, νομίζω ότι γνωρίζετε πλέον οι περισσότεροι, το Νοέμβριο πρώτο ο Θεός σας περιμένουμε. Και από εκεί και πέρα το e news, ένα από τα πιο αξιόπιστα ειδησιογραφικά μήντια του τουρισμού, που καλύπτει μέρος των webinars και έχει επιλέξει το συγκεκριμένο του Βασίλη αλλά και το Cozy Home, το αρχιτεκτονικό περιοδικό, το οποίο θεώρησε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο αυτό και για το κοινό τη αρχιτεκτονική και του design. Ε, να σα πω ότι επίση βλέπετε, το, μπορείτε να παρακολουθήσετε το webinar και από την Hotelier Academy Greece, σαφώ και την Hotelier Academy International. Ε, παρακαλώ πολύ, γράψτε και κάποια comments. Ειδικά στη Hotelier Academy Greece τα βλέπουμε άμεσα και κάνουμε monitoring κάποια από αυτά, έτσι ώστε να τα περάσουμε στο Zoom, στο Βασίλη κατευθείαν, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Και τέλος, τα λέω όλα με τη μία βασίλη, ξέρεις, μία ανάσα. Ε, και τέλος, ε, μπορείτε να κάνετε share και watch party με τους φίλους σας, έτσι ώστε να το δουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο και οι φίλοι σας από το δικό σας account στο Facebook. Οπότε, κάνετε, πατάτε το share και το watch party. Βασίλη, αυτά, ε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είσαι έτοιμος για το webinar. Τέλεια, Νίκο. Εννοείται ότι είμαι έτοιμος. Ε, πάμε να παρτάρουμε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω. Να watch Είμαστε παρτάρουμε. Τώρα. Είμαστε κομμάτι σε τόσα social media live αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσει ε. για τα social media. Πιστεύω ότι α, Νομίζω μπορεί να κάνει και live case studies, αφού έχουμε. Είναι, μπορεί να επιδράσει το κοινό στη σελίδα τη Κοτελιά Academy Greece. Μπορεί να το προσκαλέσει να στάρουν πράγματα και εκεί πέρα, όσο μιλάμε. Εννοείται. Εννοείται. Θα προσπαθήσουμε εντωμεταξύ να δείξουμε όσο το δυνατόν των περισσότερα πραγματάκια μπορούμε ε, στην ώρα που έχουμε διαθέσιμη μπροστά μας. Ε, Νίκος, ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την ε, έτσι, ευκαιρία που μου δίνεις να συμμετέχω στα webinars της Hotelier Academy. Πραγματικά ωραία πρωτοβουλία. Ε, και εγώ ανυπομονούσα να μιλήσω για ένα κομμάτι το οποίο αγαπώ πολύ, που έχει να κάνει φυσικά με την δημιουργία περιεχομένου στα social media. Ε, ε, καλησπέρα σε όλους, λοιπόν, ξανά. Χρόνια πολλά. Ε, και σε όσους μας παρακολουθούν από το Zoom και σε όσους μας παρακολουθούν από τα social media. Ανέφερε ο Νίκος αμέτρητες σελίδες, πραγματικά. Ε, εννοείται ότι, παρόλο που βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον webinar, αυτό το οποίο θέλουμε και έτσι σας καλώ να κάνετε είναι να γράφετε τα σχόλιά σας στα comments είτε μιλάμε για τα social media, είτε μιλάμε για όσους μας παρακολουθούν από το Zoom, μπορούν να συμμετέχουν μέσα από το chat και το Q&A option που υπάρχει. Και φυσικά, ε, να τοποθετήσετε τις ερωτήσεις, τις απορίες τις οποίες έχετε. Εννοείται ότι με το πέρα της παρουσίασης θα προσπαθήσω να απαντήσω, ε, αν όχι στις περισσότερες, ε, ανάλογα φυσικά και με τον χρόνο, σίγουρα στις πιο έτσι, σημαντικές ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν ε, από πλευράς μου ε, κάποιες απαντήσεις που περιέχουν σημαντική πληροφορία για εσάς. Χαίρομαι πολύ που βλέπω κόσμο πραγματικά πολύ την Ελλάδα. Βλέπω και άτομα που ήταν το πρωί ε, στο, στο κλειστό webinar που έγινε μέσω Zoom που από ό,τι φαίνεται το χάρηκαν και θέλουν να το ξαναδούν. Οκ, okay, τι να πω. Ε, συνεπώς, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, μιας και... Ε, θα ήθελα να αφιερώσουμε μια καθαρή τουλάχιστον ώρα πάνω στο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί. Ε, επαναλαμβάνω, απορίες τις οποίες έχετε μπορείτε να τις ε, τοποθετήσετε είτε στο chat ε, μέσα από το Zoom είτε στα comments ε, στα social καθώς επίσης, σημαντικό, μπορείτε να στείλετε τις απορίες σας όσοι έχετε κάνει εγγραφή μέσα από την πλατφόρμα της Hotelier Academy Συγκεκριμένα στο section που αφορά την ενότητα με το webinar το οποίο παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Για να με ακούτε καλύτερα και για να απομονώσω και εγώ τον όποιο ήχο, θα φορέσω τα ακουστικά μου και ευθύ αμέσω θα κάνω share την παρουσίαση που έχει δημιουργηθεί για το webinar αυτό. Λοιπόν, λογικά έχετε ε, αυτή τη στιγμή μπροστά σας την ε, παρουσίαση που έχει ε, δημιουργηθεί για το σημερινό θέμα. Το θέμα που σχετίζεται έτσι, με το πώς να δημιουργήσουμε περιεχόμενο για το ξενοδοχείο μας ή για την τουριστική επιχείρησή μας ε, στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Ε, ελπίζω πως με ακούτε επίσης καλά. Οπότε, αν δεν με ενοχλήσει κανείς να μου πει «Ο, Βασίλη, δεν ακούμε τίποτα», εγώ... Ε, συνεχίζω να μιλώ Βασίλης Πολύζος εδώ πιθανώς κάποιοι με ξέρετε δεν θα πω ε, πολλά κυρίως ε, αυτό το οποίο ε, θα δώσω είναι τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας με τα οποία αν κάποιος ε, θέλει εννοείται να επικοινωνήσει μαζί μου μετά το σεμινάριο για οποιαδήποτε απορία βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να το κάνει απευθείας είτε στο κινητό είτε ε, στο email ε, το οποίο ε, υπάρχει στα δεξιά της οθόνης Ασχολούμαι με το κομμάτι του digital, αξιοποιώντα όλα τα εργαλεία που τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι σημαντικά να χρησιμοποιεί μία επιχείρηση σήμερα ε, όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ιδρυτής της The Viscope, ένα καινούριο brand, ε, διαφημιστικό γραφείο για το οποίο θα ακούσετε πολύ περισσότερα το επόμενο διάστημα. Οπότε προς το παρόν κρατάμε λίγο ε, διακριτικά κάποια πράγματα. Συνεπώς, εφόσον έχετε σημειώσει και τα στοιχεία μέσα από τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε, νομίζω ότι μπορώ να περάσω στο βασικό κορμό της παρουσίασης. Αυτά τα οποία θα δούμε σήμερα και θα συζητήσουμε έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα στρατηγικής, στρατηγική η οποία είναι η βάση για να κάνουμε το οτιδήποτε και είναι θεωρώ κάτι το οποίο είτε συχνά αγνοούμε, είτε ε, δεν έχουμε δώσει, δεν έχουμε εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό για να αναγνωρίζουμε τη σημασία της και το πόσο μπορεί η, η ίδια η στρατηγική να δώσει απαντήσεις σε άπειρα θέματα και να μας βοηθήσει να κάνουμε τη δουλειά μας πολύ πολύ καλύτερη. Η δημιουργία περιεχομένου φυσικά ε, και πώς, ε, πόσο σημαντικό είναι το αυθεντικό περιεχόμενο το οποίο είναι καλό να δημιουργήσουμε για τον brand μας ε, έτσι και μπορεί να μας βοηθήσει στην προβολή, στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τη διαχείριση περιεχομένου, που είναι ένα άλλο κομμάτι που σχετίζεται στην ουσία με την αξιοποίηση του υλικού που έχουμε στη διάθεσή μας, φωτογραφία, βίντεο και ούτε καθεξής, καθώς επίσης θα επεκτεθούμε και λίγο σε θεματάκια που σχετίζονται με το πώς να χειριστούμε ε, την επικοινωνία μας στα social media την εποχή αυτή που διανύουμε, η οποία έχει πραγματικά, όπως καταλαβαίνετε, ε, τοποθετήσει μέσα στο τραπέζι, πάνω στο τραπέζι, ε, νέες παραμέτρους, νέες συνθήκες, τις οποίες καλούμαστε να προσαρμοστούμε. Εννοείται ότι ε, θα αφήσουμε χρόνο, όπως είπα και στην αρχή, στο τέλος του webinar, για να ε, συζητήσουμε τις όποιες απορίες, ερωτήσεις έχετε. Συνεπώς, ε, είτε έχετε κάποια απορία πάνω στο υλικό που έχει δημιουργηθεί, είτε έχετε κάποια απορία γενικότερη, επαναλαμβάνω, τοποθετήστε τη στο chat, είτε ε, στα comments που υπάρχουν στα social ή ακόμα και στην πλατφόρμα της Hotelier Academy, από την οποία και εγώ θα μπορώ να αντλήσω απευθείας τις ερωτήσεις αυτές και να απαντήσω. Εννοείται ότι, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε μία ώρα δεν μπορούμε να ε, δούμε διεξοδικά όλο το κομμάτι το οποίο αφορά τα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε τοποθετήσει όμως εδώ κάποια σημαντικά πραγματάκια, τα οποία θεωρούμε ότι είναι μια καλή αρχή για κάποιον, ο οποίος είτε θέλει τώρα να ξεκινήσει τις ενέργειές του για ένα καινούριο μπραντ για παράδειγμα, είτε θέλει να βελτιώσει τις ενέργειες που τρέχει σε επίπεδο περιεχομένου ε, στα κοινωνικά δίκτυα. Φυσικά υπάρχει άλλο ένα πολύ μεγάλο πεδίο το οποίο έχει να κάνει με το paid κομμάτι στα social media, αλλά νομίζω ότι ας αφήσουμε και κάτι για ε, μια επόμενη φορά. Νομίζω και ο Νίκος θα συμφωνήσει και πάμε λοιπόν να πιάσουμε βήμα-βήμα τη σημερινή ατζέντα. Στρατηγική λοιπόν, ό,τι μα ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να κάνει κάποιος σήμερα είναι η βάση για να ε, δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε οποιαδήποτε ενέργεια έχει να κάνει με το κομμάτι του marketing και πιο συγκεκριμένα ε, ή μάλλον έτσι ε, στα δικά μας χωράφια αυτή τη στιγμή τα, των social media ε, πάνω στο συγκεκριμένο έτσι πεδίο της δημιουργίας περιεχομένου. Η δημιουργικότητα προφανώ και είναι πάρα πολύ σημαντική στι μέρε μα. Πάντα ήταν θεωρώ. Αλλά προφανώ χωρί ε, στόχευση και χωρί ε, ένα background στρατηγική, στο backend που λέμε ή που θα έλεγαν οι προγραμματιστέ, νομίζω ότι είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Συνεπώ, ε, έχοντα μια βάση ε, την οποία ορίζει η ίδια στρατηγική, εννοείται ότι μπορούμε δημιουργικά να αναπτύξουμε και να κάνουμε πάρα, πάρα πολύ όμορφα και στοχευμένα πραγματάκια. Γιατί όμως χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τα κοινωνικά δίκτυα. Προφανώς ε, χρειαζόμαστε τη στρατηγική για να κατανοήσουμε αφενός την αγορά. Οκ, okay, πολλοί μπορεί να πούν ότι «ρε φίλε, την ξέρω την αγορά, δραστηριοποιούμε τόσα χρόνια στον χώρο του τουρισμού, στον χώρο των ξενοδοχείων και λοιπά. ξέρω τον brand μου, κουλουπού κουλουπού» πιστέψτε με, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις και έχοντας συνεργαστεί με ανθρώπους που είχαν αυτές τις απόψεις, κάθε φορά που βάζαμε τη στρατηγική κάτω, ανακαλύπταμε διαρκώς και κάτι καινούργιο. Και όχι μόνο αυτό, συνέχεια στην πορεία και στην εξέλιξη των πραγμάτων, αυτό το οποίο και εγώ παρατηρώ όσα χρόνια εργάζομαι στον κλάδο, είναι ότι μέσα στη στρατηγική κρύβονται απαντήσεις σχεδόν για τα πάντα. Για ερωτήματα τα οποία ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί και τα οποία μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους καλούμαστε να δουλέψουμε πάνω στη στρατηγική έχει να κάνει με την ε, κατανόηση της αγοράς. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του travel και τι σημαίνει αντίστοιχα Όλο, ε, όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει και η ανάπτυξη στον χώρο του τουρισμού και στο social media περιβάλλον. Πώς τα brands δραστηριοποιούνται, πώς προσπαθούν να διαφοροποιηθούν, τι περιεχόμενο αναπτύσσουν, τι μας δίνουν σήμερα τα social media σε επίπεδο εργαλείων, σε επίπεδο trends και πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με αυτά, είναι πράγματα τα οποία καλούμαστε εννοείται να μελετήσουμε. Η ανάλυση του brand μας εννοείται ότι είναι το α και το ω, αν δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι ποιοι είμαστε, πώς θα επικοινωνήσουμε τους ίδιους μας σε αυτούς, το ίδιο μας το brand. Συνεπώ, όπω καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να αναλύσω εις βάθος το brand για το οποίο καλούμε να δημιουργήσω στην ουσία επικοινωνία. Αξιοποιώντα κατ' επέκταση τα σύγχρονα εργαλεία όπω αυτά των κοινωνικών δικτύων, των social media. Φυσικά, να εντοπίσουμε του ανταγωνιστέ και να μελετήσουμε ει βάθο το τι κάνουν πλέον το να δούμε τους ανταγωνιστές μας είναι πιο εύκολο από ποτέ άλλοτε. Υπάρχουν τόσα πολλά κανάλια στα οποία ένας ανταγωνιστής πιθανώς ε, δραστηριοποιείται και μέσα από τα οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε πληροφορία για αυτόν, που είναι πιο εύκολο από ποτέ από τον υπολογιστή του σπιτιού μα ή ακόμα και από το κινητό μας να λάβουμε πληροφορίες για το ποιο είναι και τι κάνει. Πώς επικοινωνεί τους πελάτες, σε πελάτες πιο συγκεκριμένα που και εγώ θέλω να επικοινωνήσω, ποιο είναι το ύφο τη επικοινωνία του, ποιο είναι το visual identity το οποίο έχει χτίσει, τι περιεχόμενο αναπτύσσει και πώς προσπαθεί να μιλήσει στο κοινό αυτό ε, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Πράγματα στα οποία πια θεωρώ ότι έχουμε πρόσβαση. Αναγνώριση φυσικά του κοινού, αλλά και των δυνητικών πελατών που θα θέλαμε να προσελκύσουμε. Καταλαβαίνετε εδώ ότι μιλάμε συγκεκριμένα για δημιουργία περσόνας, εικονικών figures, ανθρώπων, οι οποίοι όμως έχουν πραγματικά χαρακτηριστικά και όπως καταλαβαίνετε σε αυτή την περίπτωση το να κατανοήσω το κοινό μου δεν σημαίνει ότι στέκομαι στο κλασικό ότι εγώ σαν ξενοδοχείο ή σαν επιχείρηση έχω πελάτες οι οποίοι είναι 30-35 ζευγάρια ή ε, ε, οι οικογένειες και έρχονται από την Αγγλία και τη Γαλλία. Κατανοώ το κοινό μου, σημαίνει ότι ε, πέρα από αυτά τα βασικά στοιχεία, κατανοώ και το τι ε, είναι αυτό με το οποίο μπορώ να κάνω engage μαζί τους. Τι περιεχόμενο τους αρέσει, ποια είναι τα χόμπις τους, ποιοι είναι σαν άνθρωποι, ποια είναι η αισθητική τους. Άρα λοιπόν, το να καταλάβω το κοινό μου, καταλαβαίνετε ότι είναι μια βαθύτερη υπόθεση και όχι κάτι ε, στο οποίο θα μπορούσαμε να σταθούμε top level και να πούμε ότι ok, Γερμανία, Γαλλία, 30-35. Έτσι δεν κάνουμε στοχευμένη επικοινωνία σε καμία περίπτωση και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε υλικά τα οποία θα μιλούν συγκεκριμένα και στοχευμένα στο κοινό που θέλουμε. Και φυσικά χρειαζόμαστε τη στρατηγική για να επιλέξουμε τα κατάλληλα κανάλια, να ορίσουμε στόχους έτσι, πάνω στους οποίους θα μετρήσουμε την απόδοσή μας και εννοείται να χαράξουμε ένα action plan το οποίο action plan θα μπορέσει να μπει και σε ένα calendar μετέπειτα για να δημιουργήσουμε αντίστοιχα το περιεχόμενο που χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν και σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι ένα calendar δεν είναι στρατηγική. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Το calendar προκύπτει από μια πολύ μεγάλη άσκηση αυτή της στρατηγικής έτσι, όπου στην ουσία τοποθετώ πράγματα τα οποία ήδη έχω αναφέρει και θα δούμε εκτενώς σε λίγο, ορίζω συγκεκριμένους στόχους, βήματα για να τους πιάσω και όλα αυτά μπαίνουν σαν ενέργειες σε ένα κάλενταρ, σε έναν προγραμματισμό. Τα πρώτα βήματα όμως ή αλλιώς από πού να ξεκινήσω. Φυσικά από την ανάλυση ανέφερα και πριν το πόσο σημαντικό είναι να αναλύσουμε το brand για το οποίο πρόκειται να δουλέψουμε και να δημιουργήσουμε υλικά, περιεχόμενο επικοινωνία. Εννοείται ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία η διαφημιστική, ο συνεργάτης, ο social media manager in-house θα πρέπει να είναι χέρι-χέρι με ανθρώπους που είναι σημαντικού στην εταιρεία, με ανθρώπους που είναι σημαντικοί για τον brand και οι οποίοι έχουν ένα καλό view του brand και τη αγοράς και μπορούν να του μεταδώσουν την απαραίτητη πληροφορία που θα τον βοηθήσει να κάνει καλύτερη τη δουλειά του. Εννοείται ότι το κομμάτι του ε, on-site inspection είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Το να καταλάβουμε κι εμείς οι ίδιοι ερχόμενοι σε έναν χώρο το ποιο είναι αυτό το ξενοδοχείο, ή ακόμα και το ε, να μας δοθεί η ευκαιρία να λάβουμε ερεθίσματα από αυτόν τον χώρο και να αναπτύξουμε ένα κόνσεπτ ή να λάβουμε στην ουσία έτσι, την πρώτη ύλη για να δημιουργήσουμε, να αναπτύξουμε ένα κόνσεπτ είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς, κάπως έτσι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε δουλεύοντας για ένα μπραντ. Και φυσικά, το πλέον σημαντικό, το κομμάτι του brief. Τι σημαίνει brief? Brief σημαίνει ότι προσπαθώ να συλλέξω την απαραίτητη για μένα πληροφορία έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου. Πιστέψτε με, αυτά τα χρόνια τα οποία στα οποία ε, κάνω τη δουλειά που κάνω σε επίπεδο digital marketing, η διαδικασία του briefing είναι πραγματικά ευαγγέλιο. Γιατί αφενός διασφαλίζει την ποιότητα της δουλειάς ε, που πρόκειται να παραδώσεις, αφενός, και αφετέρου μειώνει τα back and forth, μειώνει τα πήγαινελα που λέμε και φυσικά κάνει την εργασία, τη διεκπαιρέωση μιας εργασίας πολύ πολύ πιο γρήγορη. Πρέπει να μάθουμε, να δουλεύουμε επαγγελματικά, είτε μιλάμε για μια μικρή επιχείρηση σήμερα, όπου ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί σε μικρές επιχειρήσεις πιθανώς κάποιοι άνθρωποι ή είναι αναγκασμένοι να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα, άρα το να εξοικονομήσουμε χρόνο σημαίνει ότι κάπως θα πρέπει να βάλουμε μια βάση για να κάνουμε καλύτερη την επικοινωνία μας. Okay? Να υπάρχει λίγο μια πιο καθαρή μετάδοση της πληροφορίας από άτομο σε άτομο. Συνεπώ, το brief είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα ήταν καλό να εντάξετε στις διαδικασίες σας. Και πώς είναι ένα brief. Ενδεικτικά θα δείξω ένα παράδειγμα. Brief, template, το οποίο αφορά συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός social media post, όπου στην ουσία αυτό το οποίο προσπαθούμε να λάβουμε και αν υποθέσουμε εδώ ότι είχαμε ένα case όπου το ξενοδοχείο μας ήθελε να επικοινωνήσει μία προσφορά. Συνεπώ, γιατί έρχεται αυτό το brief σε μένα, Έρχεται λοιπόν γιατί θέλουμε να επικοινωνήσουμε μία προσφορά. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα υλικά τα οποία, και αναφέρομαι σε visual υλικά, τα οποία θα ήθελες να τοποθετήσω εγώ στο περιεχόμενο που πρόκειται να αναπτύξω. Τοποθέτησέ τα εδώ με ένα WeTransfer link. Υπάρχει επίσης κάποια landing page, κάποια σελίδα, website... στην οποία θα κατευθύνω το κοινό μου. Άρα λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζω... και για το call to action το οποίο θα φτιάξω... στο περιεχόμενο που πρόκειται να δημοσιεύσω. Επίσης, υπάρχει κάποια creative idea. Θα μου πεις, ρε φίλε, εμείς θα σου πούμε την creative idea. Εσύ θα μας την πεις. Οκ, okay, προφανώς. Αλλά, αν και εφόσον έχεις κάτι στο μυαλό σου... είναι καλό να το μεταδώσεις... γιατί πολύ απλά... Ε, εφόσον εγώ σου παραδώσω κάτι, ε, πιθανώς θα αποφύγουμε το «Α, Βασίλη, δεν μου άρεσε αυτό το οποίο έφτιαξες, δεν είναι αυτό που φανταζόμουν». Οκ, okay. ποιο είναι αυτό που φανταζόσουν. Εδώ τοποθετείται τέτοια πληροφορία. Το target audience φυσικά, σε ποιους θέλεις να επικοινωνήσουμε αυτή την προσφορά και εννοείται τι θα ήταν καλό να αποφύγουμε. Επίσης, σε θέματα πιο τεχνικά, τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ένας επαγγελματίας ο οποίος δημιουργεί περιεχόμενο σήμερα για τα social media, έχει ε, εδώ πέρα τοποθετηθεί πληροφορία ή ερωτήματα που σχετίζονται με το σε ποιο social network θα αναπτύξουμε τη συγκεκριμένη επικοινωνία. Είναι στο Instagram, είναι στο Facebook. Γιατί πρέπει να το γνωρίζω, είναι και στα δύο. Μα γιατί φυσικά το κάθε δίκτυο έχει τα δικά του specs, τα δικά του formats. Συνεπώς, αν εγώ πάρω μία εικόνα ε, ως κεντρικό υλικό για την επικοινωνία και το περιεχόμενο το οποίο πρόκειται να δημιουργήσω, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να την κόψω αυτή την εικόνα σε, διαφορ... σε διαφορετικές διαστάσεις για το Facebook, σε διαφορετικές για, στο... για το Instagram, καθώς επίσης και σε διαφορετική διάσταση για να παίξει ένα τέτοιο υλικό ή ένα τέτοιο περιεχόμενο, για παράδειγμα, στα stories. Θα γίνει promoted το υλικό αυτό ή δεν θα γίνει. Πρόκειται να υπάρξει κάποιο budget για να προωθήσουμε το υλικό αυτό. Αν ναι, επίση είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπο που δημιουργεί περιεχόμενο. Γιατί, Γιατί και εδώ υπάρχουν κάποιε προδιαγραφέ για τα υλικά που δημιουργούμε και πρόκειται να προωθήσουμε επιπληρωμή. Είτε αυτέ οι προδιαγραφέ και οι περιορισμοί σχετίζονται με ε, τα λεκτικά τα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε πάνω σε ένα γραφιστικό, είτε αυτοί οι περιορισμοί σχετίζονται, για παράδειγμα, με το αριθμό των stories που εγώ μπορώ να προωθήσω. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια διαδικασία, εντάσσοντας μια τέτοια διαδικασία, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας, να γίνουμε πιο γρήγοροι και ε, φυσικά να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι εξαιρετικό και ε, αρεστό από όλες τις πλευρές. Συνεχίζω, λοιπόν, με την παρουσίαση, την οποία τοποθετώ ξανά σε full screen, Δίνοντάς σας κάποια tips για ένα καλό brief, ξεκινήστε πάντα από τις απαντήσεις που αναζητάτε και δημιουργήστε τα αντίστοιχα ερωτήματα. Δημιουργήστε ένα brief template το οποίο θα σας καθοδηγήσει στο να λάβετε την απαραίτητη πληροφορία. Κάντε interviews, επιμείνετε στη συλλογή της πληροφορίας που χρειάζεται να ξέρετε και φυσικά μην ξεκινάτε μια δουλειά αν δεν έχετε λύσει όλες τις απορίες σας. Εναλλακτικά, αν και εφόσον επιθυμείτε να ξεκινήσετε χωρίς να έχετε λύσει τις απαραίτητες απορίες, παίρνετε, όπως καταλαβαίνετε, το ρίσκο που σας αναλογεί. Μπαίνοντα λοιπόν βαθύτερα και προχωρώντας τη συζήτηση, ένα πράγμα πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε ή να ανατρέξουμε, είναι το brand identity, του brand για το οποίο πρόκειται να δουλέψουμε. Εδώ λοιπόν θα αξιολογήσουμε θέματα τα οποία είτε έχουν να κάνουν με τη visual εικόνα του brand μας, είτε έχουν να κάνουν με πιο έτσι, δομικά θέματα, με τα values, για παράδειγμα, τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν ως βάση για το περιεχόμενο το οποίο πρόκειται να αναπτύξουμε. Εννοείται ότι το proposition το οποίο καλούμαστε να χτίσουμε είναι στην ουσία και η πρότασή μας το σημείο εκείνο της διαφοροποίησης που θα μας κάνει λίγο να διαφέρουμε από τον ανταγωνισμό και να μιλήσουμε καλύτερα στο κοινό το οποίο μα ε, μας αφορά Εννοείται ότι μπαίνοντα βαθύτερα σε όλη αυτή τη συζήτηση, θα χρειαστεί να χτίσουμε τα pillars, τους πυλώνε για το περιεχόμενό μα και να ορίσουμε κάποιες, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν περισσότερο το brand μα και πρέπει, είναι καλό σε κάποιο επίπεδο, να διαμορφώνουν την επικοινωνία μα μέσα και από τα social media. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλη τη διαδικασία την οποία ξεκινούμε και δουλεύοντας πάνω στη στρατηγική, προσπαθούμε να χτίσουμε ένα promise ένα πρόμις το οποίο θα λειτουργήσει ως ο συνθετικός κρίκος για να κάνουμε engage τον πελάτη μας. Το πρόμις λοιπόν είναι αυτό το οποίο ενώνει τον δυνητικό μας πελάτη με το ξενοδοχείο. Δουλεύουμε πάνω στη στρατηγική και βάζουμε μπροστά το μήνυμα. Και φυσικά κατ' επέκταση πράγματα τα οποία ε, αναφέρω στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Όπω τη μελέτη του ανταγωνισμού, τη δημιουργία των περσόνα. Επαναλαμβάνω και δίνω ένα παράδειγμα ότι χτίζω περσόνε δεν σημαίνει ότι απλά στέκομαι σε πολύ βασικά ε, χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται απλά με ηλικία και με χώρε. Αλλά μπαίνω πιο βαθιά στην όλη συζήτηση και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που αρέσει στη συγκεκριμένη περσόνα, να τη βαφτίσω. Για να την αναγνωρίζω κιόλα και να πω για παράδειγμα ότι έχουμε μπροστά μα τον Άνταμ, ο οποίο είναι από το Λονδίνο. Ο Άνταμ λοιπόν από το Λονδίνο είναι 35 ετών, του αρέσει πάρα πολύ η γαστρονομία, είναι φούντι, θα ταξίδευε για το φαγητό, στον ελεύθερο του χρόνο ε, πηγαίνει από εστιατόριο σε εστιατόριο πιθανώ για να δοκιμάσει νέα πράγματα. Καθώ επίση του αρέσουν ε, γενικότερα πράγματα τα οποία σχετίζονται με τον πολιτισμό. Και όταν ταξιδεύει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνηθίζει να επισκέπτεται κάποιο μουσείο ή κάτι αντίστοιχο. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω ότι προσθέτω χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο για να τον κατανοήσω πολύ καλύτερα. Όπω επίση και social media, μεταφράζοντά το όλο αυτό, προσπαθώ να καταλάβω ο Άνταμ με τι υλικό, τι περιεχόμενο θα αλληλεπιδρούσε. Η αλληλεπίδραση είναι ένα πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο χρειαζόμαστε πλέον στα social media καθώς το μεγάλο στοίχημα σήμερα και στην επόμενη μέρα είναι το να χτίσουμε engagement με το κοινό μας. Όπως πιθανώς οι περισσότεροι ως χρήστες των social media έχετε παρατηρήσει, brands τα οποία ε, ακολουθούσατε στο παρελθόν συνεχίζετε να ακολουθείτε, πιθανώς πια δεν εμφανίζονται καν στο news feed σας. Δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι αυτόματα και από μόνο του, αλλά όπως καταλαβαίνετε, χάθηκε η μεταξύ σας σχέση. Χάθηκε η αλληλεπίδραση. Σταματώ να αλληλεπιδρώ με ένα μπραντ. Αυξάνω τις πιθανότητες να μην βλέπω αυτό το μπραντ το επόμενο διάστημα στο newsfeed μου. Είτε αυτό έχει να κάνει με το facebook, είτε αυτό έχει να κάνει με άλλα κοινωνικά δίκτυα. Άρα λοιπόν... Το engagement είναι το πολύ πολύ μεγάλο στίχημα. Και αν δεν ξέρω ποιον έχω απέναντί μου για να επικοινωνήσω τα μηνύματά μου, δεν θα μπορέσω ποτέ, μα ποτέ, να χτίσω engagement με τον άνθρωπο, το κοινό αυτό. Εννοείται ότι για ένα brand ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ή και πολύ περισσότερες personas. Αυτό είναι κάτι που ο καθένας γνωρίζει για το δικό του brand πολύ καλύτερα. Η διαμόρφωση του tone of voice... Άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο ε, καλούμαστε να διαμορφώσουμε, είναι το ύφο τη επικοινωνία μα. Ποιο είναι το ύφο μέσα από το οποίο θέλω να περάσω τα μηνύματά μου, Χρειάζεται να έχω ένα πιο friendly approach. Χρειάζεται να ε, επικοινωνώ στον πληθυντικό και να βγάζω μια αυστηρότητα ή μια πρακτικότητα στα μηνύματά μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα λύσω μέσα από τη στρατηγική μου. Άρα λοιπόν, δουλεύω πάνω στη στρατηγική, πέρα από όλα και για να διαμορφώσω ένα ύφο συγκεκριμένο στην επικοινωνία μου που ταιριάζει με την ίδια μου την ταυτότητα. Και φυσικά αναγνώριση των πυλώνων πάνω στους οποίους θα αναπτύξουμε θεματολογία. Τοποθετώ λοιπόν τα σημαντικά εκείνα κομμάτια πάνω στα οποία θα χτίσω περιεχόμενα, περιεχόμενο υπό το ύφος και το τόνο voice που διαμόρφωσα και με βάση τις που έχω μπροστά μου και στις οποίες θεωρώ ότι οι πυλώνες αυτοί, αυτοί που έχω επιλέξει θα έχουν κάποιο value, θα έχουν κάποιο νόημα. Και εννοείται, ορίζω κάποιες βαρύτητες για να ε, διαμορφώσω λίγο τη ροή στην επικοινωνία μου και το ρυθμό με τον οποίο θα αποστάρω για παράδειγμα, ε, accommodation ή food ή destination ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια examples για το tone of voice μπορείτε να δείτε στο συγκεκριμένο slide. Είναι πραγματικά ενδεικτικά. Πιστέψτε με, μπορούμε να σκεφτούμε άπειρα παραδείγματα. Ε, χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε για παράδειγμα τα δύο πρώτα ε, έτσι, ένα of voice το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι warm and welcoming. Θέλω να είμαι πιο θερμός με τους πελάτες μου, πιο φιλικός ε, και να τους κάνω να νιώσουν έτσι αρκετά welcome. Ή για ένα το οποίο θα μπορούσε να ταιριάξει άνετα, π.χ. σε ένα boutique ξενοδοχείο το οποίο αναπτύσσει έτσι και πολύ personalized ε, υπηρεσίες και η αλληλεπίδραση εκεί με το κοινό μετράει πάρα πολύ. Ή για παράδειγμα για ένα πιο business ξενοδοχείο το οποίο απευθύνεται σε business πελάτες θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα πιο authoritative and practical ε, tone of voice ίσως να είχε περισσότερο νόημα. Φυσικά και δουλεύοντα πάνω στου πυλώνε τη επικοινωνία για του οποίου θα πρέπει να δημιουργήσουμε περιεχόμενο, αφενό έχουμε την, το κομμάτι τη core επικοινωνία, άρα ποια είναι η βάση τη επικοινωνία και οι πυλώνε, οι κύριοι στου οποίου θα αναπτύξω ε, περιεχόμενο. Ένα ξενοδοχείο, τι θέλει, πωλήσει. Συνεπώ, δεν μπορεί να λείπει από το core κομμάτι τη επικοινωνία το κομμάτι ε, του accommodation και των βασικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν διαχωρίζω σε αυτό το επίπεδο κάποια βασικά στοιχεία και εν συνεχεία τοποθετώ σε πιο satellite λογική ή σε πιο subtopic λογική, θεματολογία με την οποία οι πελάτες μου μπορεί να κάνουν engage, αλλά δεν είναι τόσο βασική για το προϊόν μου. Μπορεί να είναι θεματολογία η οποία σχετίζεται, για παράδειγμα, με κάποια events στον προορισμό που δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά. Κάπως έτσι θα μπαίναμε και στη διαδικασία να ορίσουμε τις βαρύτητες οι οποίες επηρεάζουν τον ρυθμό με τον οποίο πρόκειται εμείς να αποστάρουμε περιεχόμενο. Άρα λοιπόν, με βάση τα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούμε ότι επηρεάζουν το δικό μας brand και κατ' επέκταση την επικοινωνία μας, κάπως έτσι θα αρρύθμιζα ε, τις βαρύτητες και το κατά πόσο το χαρακτηριστικό α, το οποίο μπορεί να είναι π.χ. το heritage, η κληρονομιά ή η ιστορία, αν και φόσον βρίσκομαι σε ένα κτίριο το οποίο έχει ανακαινιστεί, εκεί με ένα ξενοδοχείο ε, ολόφρεσκο μπουτίκ, ε, το οποίο πραγματικά δανείζεται στοιχεία του παρελθόντος, επηρεάζει και σε τι βαθμό ε, τη δική μου επικοινωνία. Άρα, άλλη μία άσκηση την οποία καλούμε ε, να κάνω πριν τοποθετήσω ε, σε ένα πλάνο το οτιδήποτε. Εννοείται, και κλείνοντας με το κομμάτι της στρατηγικής, και επαναλαμβάνω εστιάζουμε σε βασικά πραγματάκια, σε βασικά στοιχεία τα οποία ε, είναι απαραίτητα και σημαντικά να δουλεύουμε κάθε φορά που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περιεχόμενο για ένα μπραντ. Σημαντικό στοιχείο αυτό της visual identity, της οπτικής δηλαδή ταυτότητας. Πώς θέλω να με θυμούνται ή να με βλέπουν οι πελάτες μου. Είναι αυτό που ταιριάζει. Ποιο είναι το ύφος της επικοινωνίας, ποια είναι η αισθητική η οποία με διέπει και η αισθητική εκείνη, η οποία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος πιθανός με τις περσόνες στις οποίες εγώ απευθύνομαι. Εδώ έχουμε δύο παραδείγματα στο slide αυτό και θα ήθελα, θα δώσω και λίγο χρόνο, είτε έτσι όσοι μας παρακολουθείτε από το Zoom, είτε όσοι μας παρακολουθείτε μέσα από τα social media, γράψτε μας ποιο από τα δύο Grids στο Instagram θα προτιμούσατε και γιατί. Δίνω έτσι λίγο χρόνο να πιω και λίγο νερό. Βλέπω <coughs> <coughs> πολλούς που γράφουν για, την, ε, για το δεξί ε, στην ουσία ε, grid, το οποίο παρατηρούμε στο συγκεκριμένο slide στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε στα αριστερά μας, και πιο συγκεκριμένα εδώ, είναι ένα μπραντ το οποίο δεν έχει καμία ταυτότητα. Δεν έχει καμία ε, κοινή αισθητική στο περιεχόμενο που ανεβάζει. Και αυτό μπορούμε να το αξιολογήσουμε είτε μέσα από τη χρωματική παλέτα ε, πάνω στην οποία πατάει για να δημιουργήσει περιεχόμενο, είτε μέσα, για παράδειγμα, από τις γραμματοσυρές τις οποίες χρησιμοποιεί, στα υλικά τα οποία έχει αναπτύξει για να περάσει κάποια συγκεκριμένα μηνύματα. Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχει μια συνέχεια, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ταυτότητα, δεν έχει χτιστεί αριστερά ε, επουδενή κάποιο visual identity για το συγκεκριμένο brand. Αντίθετα, στα δεξιά μας βλέπουμε μια κοινή αισθητική, είτε στη λογική και στο περιεχόμενο που ανεβαίνει, είτε φυσικά στη χρωματική παλέτα. Ε, την οποία έχει χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο brand για να δημιουργήσει, για να αναπτύξει περιεχόμενο. Μέσα στην άσκηση λοιπόν, που καλούμαστε να κάνουμε και για το κομμάτι της visual identity, όπως καταλαβαίνετε, καλούμαστε να αξιολογήσουμε ε, και θέματα, αλλά και έτσι κάποια ζητήματα τα οποία ε, συχνά προκύπτουν και απορίες έτσι, που παρατηρώ και ακούω ε, και εγώ ως ε, αρκετά συχνά. Βασίλη, τοποθετώ λογότυπο στο post μου στο Facebook, τοποθετώ λογότυπο στο post μου στο Instagram. Η απάντηση είναι η εξή. Η γνώμη μου είναι ότι στο 99% των υλικών που καλείστε να ανεβάσετε στα κοινωνικά δίκτυα δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να εντάξετε μπραντικά χαρακτηριστικά. Να εντάξετε δηλαδή κάποιο λογότυπο το οποίο θα συνοδεύει την φωτογραφία σας. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να αξιολογήσετε και να έτσι, θυμηθείτε είναι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. Βρίσκεστε λοιπόν, για παράδειγμα, στο Facebook, όπου κάθε δημοσίευσή σας συνοδεύεται έτσι και αλλιώς από το λογότυπό σας και από το όνομα του brand σας. Άρα λοιπόν, το να υπερφορτώσουμε ε, μία δημοσίευση με brand elements νομίζω ότι δεν έχει κανένα μα κανένα βάλιο, ίσα ίσα κουράζει ε, και δημιουργεί λίγο μία ε, υπερφόρτωση στο μήνυμα το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε. Αφήνω 1% ε, για συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, όπως για παράδειγμα π.χ. κάποια πολύ ιδιαίτερα μηνύματα τα οποία μπορεί να σχετίζονται ακόμα και ε, έτσι, με μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις μέρες που διανύουμε, όπου πρέπει να βγει κάτι λίγο σε πιο λογική corporate. Συνεπώς, κρατήστε ως κανόνα ότι θα προτιμούσα να μην χρησιμοποιούσαμε brand elements πάνω στα υλικά που δημοσιεύουμε. Θυμηθείτε ξανά ότι βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον που ούτως ή άλλως οι δημοσιεύσεις σας συνοδεύονται ε, από τα brand elements τα οποία ε, έχει το brand σας. Το λογότυπό σας δηλαδή και την ονομασία σας. Και φυσικά, πριν δημιουργήσουμε περιεχόμενο για ένα brand, αξίζει να κάνουμε την άσκηση και να δημιουργήσουμε κάποια ε, δημιουργικά παραδείγματα. Κάποια creative examples. Στην ουσία, τι καλούμαστε να κάνουμε. Καλούμαστε, αφενός, να τοποθετήσουμε μπροστά το μήνυμα και, αφετέρου, να τοποθετήσουμε ακριβώς δίπλα από το μήνυμα τον άνθρωπο ο οποίος θα ε, απορροφήσει το μήνυμα αυτό. Θα, στην ουσία, ε, κληθεί να κάνει αλληλεπίδραση, να αλληλεπιδράσει με το μήνυμα αυτό το οποίο πρόκειται να εκπέμψουμε. Άρα, λοιπόν, Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να επικοινωνήσω και σε ποιον άνθρωπο θέλω να το επικοινωνήσω. Έτσι ώστε να μπορέσω να χτίσω μια συζήτηση, μια αλληλεπίδραση, ένα engagement. Και για παράδειγμα, εδώ, για ένα, για ένα ξενοδοχείο ε, στο οποίο είχαμε δουλέψει μαζί με τον Λευτέρη τον Καλέργη της Forward, δημιουργία ε, αυθεντικού πρωτογενούς περιεχομένου, αλλά και στρατηγική παλιότερα, Παρατήρησα πρόσφατα ένα πολύ ωραίο υλικό. Συγκεκριμένα το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το εν λόγω ξενοδοχείο, το οποίο είναι το Πευκάκι, ήθελε να επικοινωνήσει για το τριήμερο των αποκρεών στο κοινό του, έτσι ότι hello, είμαι εδώ, κάντε κράτηση, τριήμερο στο Λουτράκι, ελάτε να περάσετε όμορφα. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και γνωρίζοντα το, έχοντα δουλέψει σε στρατηγική πριν κάποιους μήνες ε, μαζί του, απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι σχετικά νεανικό, ε, είναι ένα ρομαντικό ξενοδοχείο, θέλει να εκπέμψει κάτι ρομαντικό στην επικοινωνία του, έχει ένα approach και ένα tone of voice το οποίο είναι πιο friendly, ε, πιο warm και σε εισαγωγικά θέλει να είναι λίγο πιο sexy. Συνεπώς με αφορμή το μήνυμα το οποίο ανέφερα πριν, το τριήμερο των αποκρεών και το κοινό στο οποίο ήθελε να εκπέμψει το συγκεκριμένο μήνυμα, αναπτύχθηκε, όπως παρατήρησα, ένα υλικό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι εξαιρετικά. Μία φωτογραφία η οποία προέρχεται από το αυθεντικό περιεχόμενο το οποίο δημιουργήθηκε πριν κάποιους μήνες. Ένα περιεχόμενο έτσι, αρκετά ενδιαφέρον και όπου συγκεκριμένα εδώ παρατηρούμε το, τους πρωταγωνιστές της φωτογράφησης αυτής να τρέχουν απλά με δύο σεντόνια στους χώρους του ξενοδοχείου. Επί τη ευκαιρία ε, του τριημέρου ε, των αποκρεών, στην ουσία το συγκεκριμένο ξενοδοχείο εξέπεσε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε ότι είτε είσαι εντυπωμένος είτε όχι, παραπέμποντας στην ουσία έτσι και στον τίσμα με το καρναβάλι, ε, έχουμε τη λύση για σένα για το τριήμερο της αποκρεάς. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε το κομμάτι της στρατηγικής χωρίς να αναφερθούμε σε KPIs, Key Performance Indicators ή αλλιώς τα metrics εκείνα πάνω στα οποία θα μετρήσουμε την απόδοσή μας. Δεν υπάρχει στρατηγική χωρίς KPIs. Αν ποτέ λάβετε στρατηγική η οποία δεν έχει KPIs, πολύ απλά γυρίστε τη πίσω. Και αναφέρετε στο συγκεκριμένο συνεργάτη ότι μάλλον κάτι έχει ξεχάσει να βάλεις. Παραδείγματα και KPIs και metrics πάνω στα οποία είναι καλό να μετρήσουμε την απόδοσή μα. Έτσι, αναφέρω στα δεξιά τη οθόνη, όπω για παράδειγμα το brand awareness, η ανάπτυξη τη φήμη του brand μα, η ανάπτυξη των πωλήσεων, η αύξηση του loyalty, η αύξηση τη κοινότητά μα, είτε στο Facebook, είτε ε, στο Instagram ή σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Και φυσικά η άνοδος, ε, η αύξηση του engagement που είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο, επαναλαμβάνω, ζητούμενο και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα τα οποία καλύτερα να κερδίσει ένα μπραντ σήμερα που δραστηριοποιείται στα social media. Κατ' επέκταση, οδηγούμαστε λοιπόν στο calendar, το οποίο είναι και το τελευταίο βήμα και εντό του οποίου θα τοποθετήσουμε τι ενέργειε εκείνε οι οποίε κρίνονται απαραίτητε. Ε, έτσι συγκεκριμένα σε όρους ε, χρόνου για την ανάπτυξη της επικοινωνίας μας στα κοινωνικά δίκτυα. Άρα λοιπόν το calendar είναι κάτι που ακολουθεί, πρέπει να ακολουθεί και δεν είναι κάτι που προηγείται. Η στρατηγική δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα calendar και πρέπει να ξεχωρίζουμε και να βάζουμε λίγο κάποια πράγματα σε μία σειρά γιατί για να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας. Το επαναλαμβάνω. Δημιουργία περιεχομένου. Βλέπουμε εδώ κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες προέρχονται από ξενοδοχεία και οι οποίες πραγματικά είναι ε, τουλάχιστον ουδέτερες. Η φιλοξενία και γενικότερα ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, όπως καταλαβαίνετε, έχει ζωή, είναι κάτι ζωντανό. Έχει στη βάση της ε, την ανθρώπινη επαφή, την ανθρώπινη επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, ε, το experience, την εμπειρία. Συνεπώς, φωτογραφίες τις οποίες συχνά παρατηρούμε σε ξενοδοχεία ή travel businesses, όπου δεν υπάρχει μέσα το ανθρώπινο στοιχείο πουθενά, πιστέψτε με, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινωνικών δικτύων, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Είναι υλικά τα οποία είναι πραγματικά άψυχα και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να βοηθήσουν τον brand σας να χτίσει ε, engagement και αλληλεπίδραση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Συχνά, βέβαια, παρατηρούμε και περιπτώσει όπω βλέπουμε εδώ κάτω αριστερά, ένα σερβιρισμένο πρωινό σε ένα τέλεια στρωμένο κρεβάτι, το οποίο ε, μάλλον δεν θα φάει κανεί, γιατί δεν υπάρχει κανεί, όπω βλέπετε στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ε, να το φάει. Αντίστοιχα, και το βλέπουμε συχνά και σε έτσι, ξενοδοχεία, είτε μικρά είτε μεγάλα, όπου πολύ χαρακτηριστικά ένα σερβιτόρο γεμίζει ε, ένα ποτήρι κρασί ή γεμίζει ένα ποτήρι νερό, σε ένα τραπέζι όπου δεν κάθεται κανεί όπως καταλαβαίνετε, κάτι πάει λάθο. Οπότε, α θυμηθούμε ξανά ε, τι σημαίνει φιλοξενία, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να περιγράψουμε στους ανθρώπους εκεί έξω και ε, ας μπούμε σε αυτή τη λογική για να δημιουργήσουμε περιεχόμενο βάζοντας τον άνθρωπο και την εμπειρία στο επίκεντρο. Εδώ βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα υλικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί για το ξενοδοχείο που ανέφερα και προηγουμένως, το πευκάκι στο λουτράκι, υλικά τα οποία εννοείται ότι έχουν κοπεί και στα κατάλληλα formats ώστε να αξιοποιηθούν όπως πρέπει από το κατάλληλο, από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο. Βλέπουμε λοιπόν για παράδειγμα και ένα βίντεο το οποίο είναι κομμένο σε διάσταση 9-16 που σημαίνει ότι κάτω επέκταση μπορώ να χρησιμοποιήσω το υλικό αυτό μιας και είναι vertical και σωστά κομμένο στα stories μου. Ή αντίστοιχα ε, να δημιουργήσω με βάση αυτό το υλικό vertical επικοινωνία στα κανάλια και στα πόση τα οποία πρόκειται να δημοσιεύσω. Αντίστοιχα hot υλικά, όπως για παράδειγμα cinema graph, drone φωτογραφία, όπου πραγματικά είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας και ειδικά για τα ξενοδοχεία, όπου αν μη τι άλλο θέλουν να αναδείξουν και τους χώρους τους. Περιεχόμενο το οποίο, επαναλαμβάνω, εκφράζει ζωή, δίνει χαρακτήρα. Περσόνε και μοντέλα μπροστά τα οποία απαντούν στι personas που έχουμε χτίσει στη στρατηγική μα. Και περιεχόμενο το οποίο και για το οποίο καλούμαστε να καθοδηγήσουμε του συνεργάτε μα ε, για να μα δώσουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε σωστά στα κοινωνικά δίκτυα με τα κατάλληλα format. ή ακόμα και αν δεν λάβω αυτό το υλικό στα κατάλληλα format τα οποία χρειάζομαι. Θα δείξουμε στη συνέχεια πώ. Έτσι, δίνοντα ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε εμεί να κόψουμε και να διαμορφώσουμε το υλικό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μα για να είμαστε social media friendly, social media σωστοί. Αντίστοιχα, εδώ και άλλα υλικά τα οποία εκφράζουν ζωή, έχουν τοποθετήσει την περσόνα των ξενοδοχείων στο επίκεντρο και δείχνουν ή προσπαθούν να αναδείξουν τουλάχιστον την εμπειρία την οποία παρέχουν ή πρόκειται να λάβει κάποιος μέσα από το εκάστοτε brand. Διαχείριση περιεχομένου, μια και σίγουρα πολύ, καλούμαστε να δουλέψουμε με το περιεχόμενο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μα ή μπορεί να μην υπάρχει κάποιο budget για τη δημιουργία νέου περιεχομένου. Αν και πιστέψτε και με βάση την εμπειρία που έχω, υπάρχουν λύσει για κάθε βαλάντιο. Συνεπώ, το ότι Βασίλη είναι πάρα πολύ ακριβό να επενδύσω σε δημιουργία περιεχομένου, νομίζω ότι το αντικρούω πλήρω, καθώ ε, όλα αυτά τα χρόνια έχω εντοπίσει πραγματικά και αξιόλογε λύσει και αρκετά οικονομικέ λύσει, αλλά φυσικά και υποκριτέ λύσει, οι οποίε ε, κοστίζουν ανάλογα. Πάνω λύσεις. λύσει. Και αυτό πρέπει να χαλούμε να δουλέψουμε με ένα περιεχόμενο το οποίο ε, έτσι, αυτό είναι και δεν αλλάζει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε στο μυαλό μας τρεις βασικούς, πάρα πολύ βασικούς κανόνες. Ένα πράγμα το οποίο καλούμε να αξιολογήσω είναι το ποια είναι τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία θέλω να αναπτύξω επικοινωνία ή πρέπει να αναπτύξω επικοινωνία καθώς εκεί βρίσκονται οι περσόνες που εγώ θέλω να προσεγγίσω. Αντίστοιχα, να αναζητήσω και να καταλάβω ποια είναι τα trends τα οποία παίζουν στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία έχω επιλέξει. Συνεπώ, αν για παράδειγμα εγώ είχα επιλέξει αυτή τη στιγμή ως βασικό κανάλι επικοινωνίας μου ε, το Instagram, δεν θα μπορούσα να αγνοήσω ότι αυτή τη στιγμή το κομμάτι των stories είναι ένα τρομερά hot κομμάτι στο οποίο δεν θα έπρεπε να λείπω. Παρατηρώ brands και brands κυρίως τα οποία ε, έχουν και συνεργασία με διαφημιστικές, όπου οι διαφημιστικές θα έπρεπε να παίζουν ρόλο συμβουλευτικό και να οδηγούν τον πελάτη σε λύσεις και όχι να ακολουθούν. Ε, παρατηρώ λοιπόν ξενοδοχεία να λείπουν τελείω από τα stories και να αναπτύσσουν επικοινωνία μόνο στο feed. Μα έχουμε 2020, πώς γίνεται να αγνοούμε το πιο hot αυτή τη στιγμή εργαλείο π.χ. στο συγκεκριμένο κανάλι που ανέφερα νωρίτερα στο Instagram. Άρα λοιπόν διαβάζω, αξιολογώ τι είναι αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή και προσπαθώ να χτίσω επικοινωνία μέσα από εκεί. Τι κάνω, ακολουθώ τη συμπεριφορά του καταναλωτή, ακολουθώ τη συμπεριφορά του κοινού και προσπαθώ μέσα από εκεί να δώσω περιεχόμενο σωστό την κατάλληλη στιγμή και με το σωστό τρόπο. Και φυσικά προσαρμόζω το περιεχόμενό μου έτσι ώστε να εμφανίζεται σωστά με βάση τα specs που μου δίνει το κάθε κοινωνικό δίκτυο. Βλέπουμε και εδώ ένα παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν μια οριζόντια φωτογραφία όπου είναι αρκετά σύνηθες να λάβουμε από το φωτογράφο μια ε, φωτογραφία σε 16 ε, διασταση Για τη φωτογραφία αυτήν και εφόσον εγώ ήθελα να δημιουργήσω επικοινωνία σε Facebook, Instagram και Stories, θα καλούμουν να κάνω τα αντίστοιχα κοψίματα. Αντίστοιχα, ε, αντίστοιχα αριστερά για το Instagram σε τετράγωνη ε, διάσταση για, ε, για το feed, σε vertical και αν θυμάμαι καλά, 1200-1500 ε, στο Facebook για να μπορέσω να κατα να καταλάβω περισσότερο χώρο στην οθόνη του χρήστη, δεν πρέπει σε όλη αυτή τη συζήτηση να ξεχνάμε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε mobile. Ο κόσμος κινείται mobile, τα social media είναι mobile, οι περισσότεροι μπαίνουν από mobile, άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό ζητούμενο να μπορέσω να εμφανιστώ σωστά και να χτίσω ένα stopping power, να κάνω τον άλλο να σταματήσει. Ένας από τους λόγους που μπορώ να κάνω κάποιον να σταματήσει πέρα από το καλό περιεχόμενο είναι και το να είμαι σωστός ε, στα format στα οποία έχω προσαρμόσει το περιεχόμενό μου. Και φυσικά, τέλος, αντίστοιχα, σε 9-16 διάσταση ε, κόψιμο για τα stories ε, στα οποία θα δημιουργήσω επικοινωνία. Εφόσον, λοιπόν, έκοβα τα υλικά μου κατά αυτόν τον τρόπο για τα δύο μέσα τα οποία ε, θα είχα επιλέξει, αντίστοιχα, θα τα περνούσα και με το κατάλληλο φίλτρο το οποίο έχει συμφωνηθεί και έχει οριστεί με βάση τη στρατηγική και το Visual Identity και τα Creative Examples τα οποία έχουν στηθεί μέσα από τη στρατηγική για να ε, έτσι, ε, περάσω με το συγκεκριμένο φίλτρο το περιεχόμενο αυτό πριν το δημοσιεύσω στα αντίστοιχα κανάλια. Για να είστε πάντα σωστοί και επειδή... Ε, οι διαστάσεις εννοείται συνεχώς αλλάζουν ένα εργαλείο ή ένα site βασικά μέσα από το οποίο μπορείτε να έχετε πάντα access σε ό,τι τελευταίο παίζει ε, στα formats που υπάρχουν για τα κοψίματα του περιεχομένου μας στα social media μπορείτε για παράδειγμα να πείτε στο sprout social slash insights slash social παύλα media, παύλα image Παύλα sizes, παύλα guide. Αυτό εδώ ακριβώς που βλέπετε. Ή ακόμα και αν γκουγκλάρετε. Sprout social, social media image sizes ή dimensions, εννοείται ότι θα το βρείτε στα πρώτα results της σελίδας της Μηχανής Αναζήτησης. Για παράδειγμα λοιπόν, αν εγώ ήθελα να δω αυτή τη στιγμή σε τι format πρέπει να κόψω το υλικό μου για το Instagram, θα πατούσα το Instagram και θα έβλεπα για οτιδήποτε υλικό χρειάζεται την απαραίτητη διάσταση. Profile picture, thumbnail για τα βίντεο τα οποία πρόκειται να αναπτύξουμε ή ε, διάσταση για την φωτογραφία που θέλω να ανεβάσω στο feed και διάσταση 1080-1920 π.χ. για τα stories ή ένα aspect ratio 9-16 όπως αναφέραμε νωρίτερα. Εννοείται ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούν να κάνουν τη δουλειά μας καλύτερη και πολύ πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να είμαστε μάγοι του Photoshop ή να ανοίγουμε Photoshop κάθε και λίγο, ακόμα και εργαλεία όπως το Canva, το οποίο είναι δωρεάν, μπορούν να σας βοηθήσουν για να προσαρμόσετε το περιεχόμενό σας πάρα πάρα πολύ εύκολα. Και φυσικά δώστε βάση στα λεκτικά σας. Εννοείται ότι ο κόσμος στέκεται στο visual, είναι αυτό που θα τον κάνει να σταματήσει μια ωραία φωτογραφία, ένα ωραίο βίντεο, αλλά πιστέψτε με, θα διαβάσει και το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε. Δείτε λοιπόν το περιεχόμενό σας ως κάτι συνολικό. Μην δίνετε μόνο έμφαση στη φωτογραφία που ανεβάζετε, αλλά επενδύστε λίγο χρόνο στο να φτιάξετε και ένα σωστό ελεκτικό, το οποίο θα περνάει μέσα από το κατάλληλο tone voice, το μήνυμα το οποίο θέλετε να εκπέμψετε. Και φυσικά, βασικός κανόνας, ένα μήνυμα τη φορά. Και εδώ σκεφτείτε mobile, μην γράφετε κάψιον στα οποία είναι τεράστια. Δεν πρόκειται κανείς να τα διαβάσει. Προσπαθήστε με σύντομο τρόπο να περάσετε το μήνυμά σας όσο πιο καθαρά, ξεκάθαρα γίνεται. Μία δομή που θα ήταν καλό να ε, έχετε στον τρόπο που γράφετε τα κάψιον σας θα ήταν η εξή. Λεκτικό, κενό και έτσι, ένα λεκτικό που θέλω να τονίσω. Αποφύγετε να βάζετε hashtags, ένα σωρό hashtags μέσα στα κείμενά σας. Λυπηθείτε τους χρήστες, ε, θυμηθείτε ότι και προσπαθήστε να τους κάνετε να διαβάσουν πιο εύκολα το μήνυμα το οποίο θέλετε να τους περάσετε. Αφήστε ένα κενό, κάντε ξεκάθαρο το call to action, ξεκάθαρο το call to action, με κάποιο link, το οποίο θα οδηγεί τον χρήστη στο επόμενο βήμα, π.χ. στην ιστοσελίδα σας, για να δει κάτι περισσότερο. Αφήστε ξανά κάποιο κενό και τοποθετήστε τα hashtag σας ε, κάτω, ε, από το call to action. Για να λύσω απορίε και επειδή σίγουρα θα γίνουν ερωτήσει και γι' αυτό, Βασίλη, πόσα hashtags να βάλω στο Facebook, πόσα hashtags να βάλω στο Instagram. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι ε, και με βάση την ιστορία στο Facebook τα hashtags φαίνεται ότι δεν δούλεψαν ποτέ καλά. Δεν δούλεψαν ποτέ όπως θα θέλαμε να δουλέψουμε. Ο λόγος που περισσότερο χρησιμοποιούμε ε, τα hashtags στο Facebook, κατά τη γνώμη μου, είναι μπραντικό. Είναι περισσότερο στο να εκπαιδεύσουμε τον χρήστη ε, ω προ τη χρήση κάποιων hashtags και να κάνουμε λίγο έτσι μια υπενθύμηση ε, π.χ. του brand μα. Γι' αυτό λοιπόν στο Facebook συγκεκριμένα θα πρότεινα να μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από τρία hashtags. Ένα hashtag θα ήταν καλό να είναι το brand σα. Ένα hashtag θα ήταν καλό να είναι θεματικό. Π.χ. αν δουλεύετε για κάποιο adults only ξενοδοχείο, τονίστε το. Hashtag And that's only hotel. Ε, και ένα hashtag, αυτό του προορισμού σας. Το προορισμό στο οποίο δραστηριοποιείστε. Hashtag Crete, hashtag Στατορίνη ή hashtag Greece. Στην περίπτωση λοιπόν που μιλάμε για το Instagram, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Προφανώς ε, τα hashtags είναι πολύ πιο λειτουργικά σε σχέση με το Facebook και έχει πραγματικό value και νόημα να τα το τοποθετούμε στις δημοσίευσεις μας. Μην το παρακάνετε όμως, δεν χρειάζεται να το εξαντλούμε χρησιμοποιώντας 25-30 hashtags. Φροντίστε να έχετε κάθε φορά maximum 15-16 hashtags, όχι παραπάνω. Ε, και φροντίστε να μην επαναλαμβάνετε διαρκώς τα ίδια hashtags στις δημοσιεύσεις σας. Κινδυνεύετε στην πορεία του χρόνου ε, να μην εμφανίζεστε σε κάποια hashtags, καθώς υπάρχει πιθανότητα το ίδιο το Instagram να εκλάβει ε, την χρήση των hashtags αυτών ε, ότι, για παράδειγμα, προέρχεται μέσα από κάποιο bot η επικοινωνία. Άρα, λοιπόν, φροντίζετε να ανανεώνετε κατά κάποιο τρόπο τα hashtags σας και ε, να ταιριάζουν, εννοείται πάντα, με το μήνυμα και το περιεχόμενο το οποίο προσπαθείτε να επικοινωνήσετε κάθε φορά. Ένα εργαλείο μέσα από το οποίο μπορείτε να λάβετε ιδέε έτσι, ιδέες για hashtags που μπορείτε να τοποθετήσετε στις δημοσιεύσεις σας είναι το all hashtags. All hashtag συγκεκριμένα και το οποίο λογικά βλέπετε στις οθόνες σας. Το link είναι allpavlahashtag.com Τι κάνω εδώ. Υποθέτουμε λοιπόν ότι έχω ένα case όπου θέλω να προβάλλω ένα περιεχόμενο το οποίο σχετίζεται με food. Άρα λοιπόν το περιεχόμενό μου είναι το food. Θέλω να βρω τα top hashtags για το συγκεκριμένο θέμα. Κάνω generate. Και θα δούμε παρακάτω ότι μου εμφανίζει τα πιο δημοφιλή hashtags τα οποία έτσι κινούνται γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Μπορώ να τα πάρω copy-paste. Και να τα ε, εκμεταλλευτώ ε, αναλόγως. Να σβήσω, εννοείται, κάποια, να χρησιμοποιήσω αυτά τα οποία ε, μενιάζουν νοιάζουν. Πριν έβαλα κατά λάθο ε, τη random επιλογή, ιδανικά χρησιμοποιήστε το top έτσι, για να δείτε τα καλύτερα, τα πιο δημοφιλή δηλαδή, τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνονται στην οθόνη μας. Επανέρχομαι λοιπόν στην παρουσίαση και περνάω στο τελευταίο κομμάτι του σημερινού περιεχομένου που σχετίζεται με το ε, πώς χειρίζομαι την επικοινωνία μου αυτή την περίοδο. Μία ιδιαίτερη περίοδο όπου έτσι ακόμα δεν ξέρουμε καν πώς θα ανοίξουμε, αν θα ανοίξουμε, πότε θα ανοίξουμε και ούτω καθεξής. Social media λοιπόν στην εποχή ε, του COVID-19 και αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι τι? Να ανατρέξουμε ξανά πίσω στη στρατηγική μας. Άρα να θυμηθούμε ποιες είναι οι περσόνες τις οποίες πρέπει να επικοινωνήσουμε και να αξιολογήσουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική κατάσταση με αυτές τις συνθήκες που έχουμε μπροστά μας τι είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζει η εκάστοτε περσόνα. Επίσης, αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε το τόνο voice μας λίγο διαφορετικά, να το επαναξιολογήσουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Φυσιολογικά, μήνα Απρίλη, η ε, ήδη αρκετοί τουρίστε θα είχαν έρθει στη χώρα μα, άλλοι ήδη θα είχαν κάνει την κράτησή του και γενικότερα θα ήμασταν σε μια διαδικασία ανοίγματο όπου οι μηχανέ θα άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν στο φουλ. Δυστυχώ, στην όλη αυτή διαδρομή ή στον κύκλο του ταξιδιώτη online, τον οποίο συνηθίζουμε να περιγράφουμε και να αναφέρουμε, το κομμάτι του dreaming, το οποίο είναι και το πρώτο έτσι, χρονικά στάδιο αυτής της διαδρομής, επανέρχεται ξανά μπροστά μας, ενώ φυσιολογικά θα είχαμε φύγει αρκετά από αυτό το στάδιο. Έτσι λοιπόν, επανέρχομενοι στο συγκεκριμένο στάδιο, η ανάγκη για να δώσουμε πιο πρακτική πληροφορία και να κρατήσουμε ζεστούς τους πελάτες μας, με περιεχόμενο το οποίο θα τους κάνει να ονειρευτούν και έτσι να παραμείνουν αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά, να κάνουμε έτσι empower το κοινό και φυσικά ότι ε, περνώντας αυτή τη δυσκολία όλοι μαζί θα ταξιδέψουμε ξανά, εννοείται ότι ε, η προσαρμογή αυτή της επικοινωνία κρίνεται πραγματικά αναγκαία. Από πράγματα τα οποία βλέπω και αξιοποιώντα εννοείται όλα τα εργαλεία του digital, ε, αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω έτσι ως input, είναι ότι ε, ε, οι αναζητήσεις πλέον οι οποίες έρχονται πρώτες και σχετίζονται με ταξιδιωτικές αναζητήσεις για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, είναι αναζητήσεις που έχουν να κάνουν με, για παράδειγμα, ε, αν η Ελλάδα είναι safe για να ταξιδέψει κάποιος, ε, αν υπάρχουν κάποια restrictions αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ποια είναι, ε, ποιες είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ε, με, με όλα αυτά που γίνονται με τον κορονοϊό. Άρα, τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε μια αγωνία, μια ανάγκη του κόσμου να βρει αντίστοιχο περιεχόμενο και να καταλάβει λίγο τι γίνεται, γιατί θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα, είτε γιατί έχει κλείσει τι διακοπέ του ήδη, είτε γιατί θα ήθελε μόλι περάσει αυτή η δυσκολία του επόμενου μήνε να έρθει στη χώρα μα. Συνεπώ, το να προσαρμόσουμε την επικοινωνία μα, να θυμηθούμε ξανά στο dream stage τι θα κάναμε και να έτσι κάνουμε adapt το tone of voice μας σε αυτή τη λογική, σε αυτή την κατάσταση, θα ήταν ένα από τα πρώτα βήματα που θα κάναμε. Παραδείγματα επικοινωνίας, αντίστοιχα από έναν πελάτη που είχαν δημιουργηθεί υλικά, όπως ανέφερα και νωρίτερα, το πευκάκι, και το οποίο πραγματικά αναπτύσσει επικοινωνία που έτσι, έχει νόημα να παρακολουθήσουμε. Ε, βλέπουμε εδώ με το CinemaGraph το οποίο έδειξα και νωρίτερα, ότι αναπτύχθηκε έτσι ένα πολύ έξυπνο κάψιο που λέει ότι «Sometimes to rise is to stand still». Η μόνη κίνηση εδώ στο νερό, ο πρωταγωνιστής στο υλικό αυτό στατικός, σταθερός, ένας τρόπος για να δώσουμε και ωραία μηνύματα και με έναν ωραίο τρόπο στο κοινό σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Και φυσικά ένα συνοδευτικό μήνυμα, ένα σλόγγαν, ένα βασικό μήνυμα σε μια καμπάνια αυτή της Marketing Greece, το Till Then Stay Safe, το οποίο θα μπορούσαμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε στα μηνύματά μας. Αντίστοιχα, προσαρμογή της επικοινωνίας αυτής, ακόμα και για τις ευχές του Πάσχα, με αφορμή λοιπόν το Happy Easter, το οποίο κλήθηκε το συγκεκριμένο brand να αναφέρει στους πελάτες του, κάνει μία ανοίξη έτσι και μία προσαρμογή του μηνύματος ε, που θέλει να εκπέμψει, στο, στη λογική του ότι σύντομα θα τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας, θα ανταλλάσσουμε αγκαλιέ, θα ταξιδέψουμε ξανά, μέχρι τότε μείνετε υγιείς και θετικοί, αισιόδοξοι. Και φυσικά προσαρμογή και σε μία άλλη λογική, σε μία λογική όπου το συγκεκριμένο μπραντ που βλέπουμε εδώ και πιο συγκεκριμένα το Elysium ε, επικοινωνεί έτσι ένα μήνυμα από τον CEO, ο οποίος μιλάει για τα cancellation policies που έχουν αναπτυχθεί αυτές τις μέρες στο ξενοδοχείο, καθώς επίσης και το πώς μπορεί ένας πελάτης να κάνει modify την κράτησή του. Αλλά και πάρα πάρα πολύ σημαντικό, αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται ε, με ε, τις συνθήκες υγιεινής, τις διαδικασίες που τηρούνται στο ξενοδοχείο σε αυτό το επίπεδο, προσαρμογή για την κατάσταση της επικοινωνία και μια έτσι πιο corporate ανακοίνωση σε vertical μορφή για stories, αλλά και μια δημοσίευση ε, στη λογική του dreaming που ανέφερα νωρίτερα, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά It's time to dream of those amazing days to come. Till then, stay safe. Εννοείται ότι έμπνευση για να αναπτύξουμε περιεχόμενο μπορούμε να λάβουμε και από την πολύ ωραία πρωτοβουλία του ΕΟΤ και της Marketing Greece μέσα από το Greece From Home. Υπάρχει περιεχόμενο, επαναλαμβάνω, μέσα από το οποίο μπορούμε και εμείς να λάβουμε ιδέες για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ξενοδοχεία, για παράδειγμα, τα οποία απασχολούν σεφς, απασχολούν yoga instructors, γυμναστές και οτιδήποτε άλλο, μπαρίστας, θα μπορούσαν να φτιάξουν σύντομα βιντεάκια, ακόμα και με ένα κινητό. Αναλογιστείτε λίγο, σε τι επίπεδο βρίσκονται σήμερα τα κινητά μας πια. Ε, συνεπώς, θεωρώ ότι μπορούμε να βγάλουμε ποιοτικό περιεχόμενο ακόμα και από ένα κινητό. Δεν χρειάζεται να είναι το super duper τέλειο. Ε, ακόμα και το να κάτσει ένα σεφ, ένα μπαρίστα, να φτιάξει ένα κοκτέιλ επιτόπου, να δώσει μια συνταγή και να πει ότι είναι κάτι που μπορεί να κάνει στο σπίτι σου. Ε, άλλο ένα παράδειγμα πολύ ωραίο, ε, μέσα από το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε την επικοινωνία και να πάρετε ιδέε, είναι το Four Seasons το Punta Mita στο Μεξικό, το οποίο χειρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία, προσπαθεί να αξιοποιήσει το προσωπικό κατά αυτόν τον τρόπο και να το βάλει μέσα στο παιχνίδι της δημιουργίας περιεχομένου, με αποτέλεσμα πραγματικά να έχει σταθεί δίπλα σε όλη αυτή την κατάσταση στους followers του, στο κοινό του, στους πελάτες του. Αντίστοιχα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο εργαλείο και το site το οποίο μας έδωσε η Google www.google.com covid19 όπου και μέσα από αυτό μπορείτε να λάβετε έξυπνες ιδέες για να αναπτύξετε αντίστοιχο περιεχόμενο και εσείς ε, τις μέρες αυτές. Και φυσικά να χρησιμοποιήσετε δημοφιλή hashtags όπως αυτά τα οποία βλέπετε ε, στο συγκεκριμένο slide έτσι ώστε να δώσετε δύναμη στα μηνύματα τα οποία θέλετε να εκπέμψετε Επαναλαμβάνω ότι το κοινό, οι πελάτες ψάχνουν πράγματα τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση στη χώρα. Ε, είμαστε όλοι μαζί σε όλη αυτή την, την, ε, τη συνθήκη, σε όλη αυτή τη δυσκολία και πρέπει να το δείξουμε. Ε, χρησιμοποιώντας ακόμα και hashtags, τα οποία εντάσσονται κάτω από συγκεκριμένη καμπάνια, νομίζω ότι δίνουμε μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερο volume και δύναμη στο, στο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Οπότε... Κάποιες ιδέες, έτσι, βρίσκονται και στο συγκεκριμένο slide. Αυτός, λοιπόν, ήταν ο βασικός κορμός του περιεχομένου που είχε αναπτυχθεί για το σημερινό webinar και περνάω απευθείας στο κομμάτι των ερωτήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και μια πολύ όμορφη συζήτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Νίκος θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι, Βασίλη, δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Το μόνο που θα ήθελα να προσκαλέσω τον κόσμο, επειδή βλέπω ότι έχουν, όντως μάλλον το δικό σου webinar, επειδή είναι για τα social media, έχει κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του κόσμου, ε, να πούμε τον κόσμο να, κάνει, να συνεχίσει να κάνει stories από την παρουσίαση, ε, με Mention, η Κοτελιέρα Academy, εσένα, αλλά και το ξενοδοχείο του και το κάνουμε εμεί μετά από τα social μα. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, είναι καλό να υπάρχει ακόμη παραπάνω. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Σα αφήνω εδώ πέρα με τι ερωτήσει του yeah. κόσμου, ό,τι έχουν. Τέλεια. Ε, Νίκο, θα ήθελα μόνο μία βοήθεια. Mm -hmm. ε, βλέπω αυτή τη στιγμή τις ερωτήσεις που υπάρχουν μέσα από Zoom ε, αν ε, κρίνεις ότι υπάρχει κάποια ερώτηση και στα υπόλοιπα social ε, αυτή τη στιγμή που θα ήταν καλό να απαντήσουμε, ε, θα ήθελα λίγο να με βοηθήσεις να τις συλλέξουμε έτσι ώστε να ε, μπορέσω να, επαναλα... να, να, να απαντήσω σε ε, ε, ερωτήσεις Ωραία, που κρίνονται δηλαδή, κρίσιμε. Δηλαδή. Επειδή εγώ δεν μπορώ να βάλω στο Q&A, θα δεις στο chat, θα σου στέλνω privately τις ερωτήσεις μία προς μία. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο calendar. Εννοείται, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και ένα απλό calendar, π.χ. αυτό της Google, έτσι, για να τοποθετήσουμε πάνω τις ενέργειες, το περιεχόμενο το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε και να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Επίσης υπάρχουν και calendars μέσα σε εργαλεία τα οποία σχετίζονται με content management όπως π.χ. το Sprout, όπως π.χ. το Buffer ή το Hootsuite και τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε αντίστοιχα. Αν είναι αρνητικό να επαναλαμβάνετε το hashtag του brand, θεωρώ πως όχι. Ε, δεν είναι αρνητικό, πρέπει να επαναλαμβάνετε για πολλούς λόγους που αναφέραμε και νωρίτερα, έτσι και για να εκπαιδεύσουμε το κοινό. Κάποια λόγια για travel influencers. Και εδώ, έτσι, και με αφορμή την όλη κατάσταση με τον COVID, θεωρώ ότι τα brands θα μπορούσαν να βάλουν στο παιχνίδι ε, τους influencers για να ε, έτσι βοηθηθούν και να λάβουν να αναπτύξουν περιεχόμενο. Πώς αξιολογώ έναν influencer? Πραγματικά, πάλι και εδώ, ευαγγέλιο η στρατηγική. Επανέρχομαι στις περσόνες, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το κοινό μου, και να ε, έτσι αξιολογήσω αν ο influencer ο οποίος μου έχει προταθεί ή στον οποίο θα ήθελα εγώ να προτείνω μια συνεργασία πραγματικά είναι αυτός ε, ο οποίος αξίζει να πάρει το μήνυμα της επιχείρησής μου και να το μεταδώσει στο κοινό μου. Άρα λοιπόν στη στρατηγική κρύβονται μέσα και ερωτήσεις που σχετίζονται ε, με το κομμάτι των influencers. Επίση, να πω για τους influencers ένα εργαλείο το οποίο σε ένα βαθμό είναι δωρεάν ε, το οποίο θα μπορούσε να σας βοηθήσει λίγο να αξιολογήσετε ποιοι influencers αξίζουν και ποιοι όχι. Είναι το Social Blade ε, και το οποίο για να κάνω έτσι share screen ξανά και να το δείξω. Είναι το συγκεκριμένο εργαλείο. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά και το λογότυπο το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε. Ε, μπορούμε να ανατρέξουμε σε δεδομένα για συγκεκριμένα δίκτυα, π.χ. στο Instagram. Τοποθετώντας εδώ το URL ε, του brand, του influencer, τον οποίο θέλω να ελέγξω, μπορώ να λάβω σημαντικά στοιχεία, όπως π.χ. το engagement rate, το οποίο engagement rate είναι αρκετά σημαντικό για να αξιολογήσω αν ο συνεργάτης που μου έχει προταθεί στον οποίο θέλω να προτείνω εγώ μια δουλειά, έτσι πραγματικά αξίζει ή, δεν έχει, ή έχει χρησιμοποιήσει π.χ. αθέμιντους τρόπους για να μεγαλώσει την κοινότητά του. Κάθως επίσης και να παρατηρήσω λίγο την, ετσι, σε, ε, σε βάθος χρόνου τις ε, αλλαγές που υπάρχουν, τις αυξομοιώσεις σε επίπεδο κοινότητας. Άρα λοιπόν αν δω για παράδειγμα ότι ε, ένας influencer ο οποίο παίρνει, ρυθμ... παίρνει, με ένα αριθμό καινούριου followers τύπου 2-3 την ημέρα, ξαφνικά μία μέρα πήρε 3.000 followers. καταλαβαίνετε ότι αν δεν εμφανίστηκε στην τηλεόραση ή δεν έγινε κάτι αντίστοιχο, μάλλον έχει παίξει κάτι άλλο. Οπότε αυτά μας δημιουργούν απορίες και μας κάνουν λίγο πιο έτσι, πονηρούς και σκεφτόμαστε λίγο πιο αυστηρά κάποια πράγματα. Ναι, το site της Google είναι google.com slash covid19. Λοιπόν, για να δω και άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις για bloggers, influencers. Νομίζω το, το έχουμε απαντήσει ήδη. Τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα social σε target groups που δεν είναι κατά κόρον χρήστες. Π.χ. σε ηλικίε 55+. Η χρήση των social media δεν είναι τόσο εκτεταμένη. Παρ' όλα αυτά, είναι target group της επιχείρησης. Κοιτάξτε, ε, θα έλεγα το εξή. όπως και οι άνθρωποι έτσι και τα κοινωνικά δίκτυα ενηλικιώνονται, τουλάχιστον ε, η ιστορία αυτό έχει δείξει. Ε, αυτό σημαίνει ότι αν κάποτε το Facebook για παράδειγμα ήταν ένα νεανικό μέσο, πλέον αυτό έχει πάψει να ισχύει. Παρατηρείται και στο κοινό του Facebook μία κάποια γύρανση. Ε, μάλιστα πολλοί νεότεροι λένε ότι φύγαμε από το Facebook Γιατί βρήκαμε τους γονείς μας εκεί ε, Οπότε και κάπως έτσι αιτιολογήθηκε η ε, Στην ουσία στηρίχθηκε με αστείο τρόπο φυσικά Η μετάβαση στο Instagram ε, Υπάρχουν μέσα στα οποία θεωρώ ότι μπορούμε να προσελκύσουμε το κοινό αυτό ε, Το Facebook θεωρώ ότι είναι ένα μέσο που μπορείτε να βρείτε και κοινό Άνω των 55 πάρα πάρα πολύ άνετα Καθώς επίσης μέσα από το Facebook μπορείτε να αξιοποιήσετε και για πολύ συγκεκριμένα κοινά και την δυναμική των groups. Τα Facebook groups πραγματικά έχουν τεράστια δυναμική πια, έχουν εξελιχθεί πάρα πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που είναι μέσα σε κάποιο group είναι για πάρα πολλούς λόγους εκεί, οπότε ξέρουμε και πολύ στοιχειωμένα μπορούμε να τους επικοινωνήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε και φυσικά μια ωραία ιδέα για να αναπτύξουμε loyalty μεταξύ του brand και των πελατών μας. αν η περσόνα χτίζεται από την επιχείρηση. Ναι, η περσόνα πρέπει να χτιστεί από την επιχείρηση ή πρέπει να χτιστεί από τους ανθρώπους που πρόκειται να τρέξουν την επικοινωνία για την επιχείρηση αυτή, με βάση τα στοιχεία που ήδη έχουν ή με βάση ε, αν πρόκειται για κάποιο καινούριο μπραντ, δηλαδή, για παράδειγμα, ανοίγω ένα ξενοδοχείο καινούριο, για πρώτη φορά ξενοδόχος, ε, στην ε, Κύφνη. Δεν ξέρω τι παίζει και τι κοινό πρόκειται να προσελκύσω, Δεν έχω στοιχεία. Καλούμαι λίγο να μελετήσω αυτά τη περιοχή και να λάβω λίγο κάποιε αποφάσει, να χτίσω κάποιε εικονικέ περσόνε, τι οποίε εννοείται στην πορεία και όσο αντλώ data, θα χρειαστεί να βελτιώσω. Άλλωστε, όπω είπα και στην αρχή, η στρατηγική είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Ναι, μεν είναι η βάση για την οποία καλούμαστε να κάνουμε πράγματα με την οποία καλούμαστε να κάνουμε πράγματα και να λάβουμε αρκετές απαντήσεις αλλά εννοείται ότι όσο αντλούμε δεδομένα επιστρέφουμε στη στρατηγική, τη βελτιώνουμε και βελτιώνουμε εννοείται ξανά τις ενέργειές μας. Ζούμε άλλωστε σε ένα data-driven πλέον κόσμο στον οποίο είναι καλό να εκπαιδευτούμε πάνω στο συγκεκριμένο mentality. Το digital πραγματικά είναι απείρως σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους, αλλά ένας από αυτούς, για μένα, από τους πιο σημαντικούς είναι ότι έχουμε πια data για τα πάντα, άρα μπορούμε να λάβουμε σχετικά σωστές αποφάσεις ε, για τα όποια προβλήματα ή απορίες ε, προκύπτουν και πάνω στις οποίες ψάχνουμε απαντήσεις. Αν πρέπει να κάνω ειδική φωτογράφηση για social media. Η άποψή μου είναι ναι πρέπει να κάνω ειδική φωτογράφηση η οποία θα έχει πιο social media, πιο social media χαρακτήρα. Το περιεχόμενο το οποίο τοποθετούμε σε ένα site εννοείται ότι χρειάζεται να είναι αρχιτεκτονικό. Προφανώ ε, προφανώς μία επιχείρηση χρειάζεται το αρχιτεκτονικό περιεχόμενο για να πουλήσει τα δωμάτια της και οτιδήποτε άλλο. Ε, εννοείται όμως ότι χρειάζεται το κομμάτι του experience. Και φυσικά στα social media ε, είναι το πλέον σημαντικό. πια πρέπει να είναι η συχνότητα των post? Ε, αυτό το οποίο θα πω σε αυτή την περίπτωση είναι το εξής. Προτιμήστε ε, quality over quantity. Δηλαδή, προτιμήστε να βγάλετε αυτό το μήνα 4-5 υλικά σωστά, παρά να βομβαρδίζετε με επικοινωνία και υλικά τα οποία είναι πραγματικά μέτρια. Ε, άρα λοιπόν, δείτε εσείς και με βάση το χρόνο πόσα καλά υλικά, πόσες καλές δημοσιεύσεις μπορείτε να υποστηρίξετε και αντίστοιχα ε, αναπτύξετε την επικοινωνία σας. Αν τα live βίντεο μέσα από το ξενοδοχείο είναι μια καλή πρακτική. Βεβαίως και είναι μια καλή πρακτική, αν και εφόσον υπάρχει θέμα. Έτσι, το να κάνω ένα live και να πω περί ανέμων και υδάτων ή να μην έχει κανένα value η επικοινωνία και το μήνυμα που θέλω να περάσω, όπως καταλαβαίνεις, όσο και αν είναι σημαντικό ε, εργαλείο το live, είτε στο facebook, είτε στο instagram, είτε οπουδήποτε αλλού, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα λοιπόν, αν σκεφτώ κάποιον πραγματικό λόγο που έχει βάλει να βγω live, τότε ναι, αξίζει να το κάνω και να εκμεταλλευτώ τη δυναμική του live, καθώς μην ξεχνάτε ότι, π.χ. στο instagram, όσο είμαι live, βρίσκομαι πρώτος ιεραρχικά στα stories. Άρα λοιπόν και διαρκώς διαθέσιμος για όσους μπαινοβγαίνουν στο Instagram και πάνε να ε, περιηγηθούν στα stories. Τι κάνουμε όταν ο πελάτης δεν συνεργάζεται για ένα σωστό brief και αν συνεργαστεί μια φορά δεν θα το κάνει για κάθε δημοσίευση στα social. Κοιτάξτε, προφανώς όπως καταλαβαίνετε ένα καλό αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό και δικός μας ρόλος, όσοι είμαστε σε διαφημιστικές, είμαστε σύμβουλοι ή οτιδήποτε αντίστοιχο, είναι να καθοδηγήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας πάνω σε αυτό. Να κάνουμε flag την ανάγκη για να εντάξουμε διαδικασίες όπως αυτή του brief, καθώς είναι έτσι σημαντικό για να βελτιώσουμε τη δουλειά μας και να μειώσουμε τα back and forth και τους χρόνους που έτσι μας απορροφά η κάθε έτσι, επεξεργασία περιεχομένου. Αν το TikTok είναι ένα μέσο στο οποίο μπορεί να προωθηθεί ένα ξενοδοχείο. Σε επίπεδο στρατηγικής πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε δημιουργικά. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τους καλούς από τους μέτριους. Ε, παρατήρησα πριν αρκετούς μήνες ένα πολύ διάσημο μπραντ από τη Μύκονο, πιθανώς να είναι και το πρώτο μπραντ το οποίο μπήκε στο TikTok, ε, να δημιουργεί περιεχόμενο στο TikTok, σε ένα κατά βάση πολύ νεανικό κοινό. Κρατήστε λίγο αυτό το οποίο ε, ανέφερα νωρίτερα, ότι τα social media είναι ζωντανοί οργανισμοί. Εξελίσσονται, ενηλικιώνονται, αλλάζει το προφίλ των χρηστών που υπάρχουν μέσα στα κοινωνικά δίκτυα συνεχώς. Άρα, λοιπόν, το να τοποθετηθώ σε ένα network το οποίο εμφανίζει τρομερή δυναμική, μία δυναμική που νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί αντίστοιχη σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, ίσως έχει κάποια, κάποιο νόημα, καθώς με το σκεπτικό αυτό ε, μπορώ να κάνω πολύ πιο εύκολα growth αυτή τη στιγμή του account μου και πιθανώς να συναντήσω εκεί τους πελάτες μου την επόμενη μέρα, τα επόμενα δύο, τρία χρόνια. Άρα λοιπόν, να είμαι σε ένα μέσο, ο leader για ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο είναι ο αυριανό επισκέπτης μου. Το WhatsApp σαν μέσο. Ε, θα το χρησιμοποιούσα λίγο για πιο direct επικοινωνία και θα το χρησιμοποιούσα για να περάσω πιθανώς έτσι, μηνύματα σε μία λογική που πιθανώς να χρησιμοποιούσα και το email marketing και όχι σε μία λογική για την οποία συζητήσαμε νωρίτερα που σχετίζεται ε, με Facebook, Instagram ή αντίστοιχα σαν αυτά, σαν αυτά μέσα. Εάν το target group που μας ορίσουν είναι ευρύ, τι είδους στρατηγική προτείνεται να ακολουθήσουμε θα ήθελα λίγο να γίνει έτσι ε, ένα clarification τι εννοούμε ευρύ, ε, καθώς επίσης ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, προφανώς μέσα από ένα ευρύ group για παράδειγμα, δουλεύω για μία μεγάλη ναυτιλιακή, ε, η οποία εκδίδει ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα νησιά μας. Και πιθανώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, απευθύνεται σχεδόν σε όλους τους ταξιδιώτες. Πιστέψτε με, επειδή έχω ξανακάνει την άσκηση αυτή για μεγάλο μπραντ, ε, στην ε, Ελλάδα, ε, μπορούμε και σε αυτό το επίπεδο να δημιουργήσουμε περισόνες και να ομαδοποιήσουμε το κοινό μας. Τέλεια. Νομίζω ότι δεν βλέπω ε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Άλλε ερωτήσει. Ναι, Βασίλη, νομίζω ότι θα καλύψει κιόλα. Άλλωστε, μπορεί το κοινό να σου στείλει μέσα από την πλατφόρμα τη Κωτελιέρα Κάντεμπιλ ό,τι ερώτηση έχει σε δεύτερη φάση. Αλλά και στα προσωπικά σου στοιχεία, σαφώ. Ε, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, Εγώ ευχαριστώ. Για αυτή την πολύ ωραία παρουσίαση και την πολύ πρακτική και χρήσιμη, θα έλεγα. Ε, είναι σημαντικό να καταλάβει λίγο ο ξενοδόχο ότι πρώτα απ' όλα τα social media, βασικά τίποτα στην ξενοδοχειακή αγορά δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο ακούγεται ότι είναι. Ε, τα social media θέλουν εξειδίκευση, θέλουν ανθρώπους να ξέρουν από content, θέλει να είναι σωστά προδιαγραμμένα, χρειάζεται να ξέρουμε τα σωστά εργαλεία να τα χρησιμοποιήσουμε και είναι και μέρο τη ευρύτερη στρατηγική μα. Ακούγονται και οι ε, και είναι μέρο τη ευρύτερη στρατηγική μα. Ε, επειδή συνήθω τα social media είναι κάτι τα οποία τα χρησιμοποιούμε όλοι, πιστεύουμε ότι μπορούμε αντίστοιχα να κάνουμε social media για το ξενοδοχείο. Η δική μου άποψη είναι ότι όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει από τον καθένα. Σαφώ και ο Βασίλη μα έδωξε σε κάποια εργαλεία που μπορούμε και μόνοι μα να κάνουμε πραγματάκια. Αλλά αν δεν κάνει κάποιο dedicated αυτή τη δουλειά, είναι πολύ πιθανό το αποτέλεσμα να μην είναι το αναμενόμενο. Επίση, επειδή το ακούω συχνά από του ξενοδόχου, έκανα αυτή την κίνηση πόσε κρατήσει είχα δεν μπορούμε να ξέρουμε πάντα πόσε κρατήσει έχουμε από μια κίνηση που κάνουμε, αλλά μπορεί μια κίνηση που κάνουμε να επηρεάσει την αγοραστική απόφαση, όπω τα social media για παράδειγμα. Δεν θα μα έρθει η, φέρα, η εύκολα, το Facebook για κράτηση, όμω το Facebook μπορεί να έχει φέρει μια κράτηση ή μπορεί να μα έχει κάνει να χάσουμε πολλέ κρατήσει. Άλλωστε, θυμάμαι, εσύ το έλεγε, ένα από τα. Στο workshop tour που συμμετείχε, τέλο πάντων, Uh, σαν uh, guest speaker. Uh, νομίζω ότι υπήρχαν τα διάφορα touch point από την Google, αν θυμάμαι, σαν 40... Ακριβώ. Ακριβώς. ακριβώς. <laughs> τα social media είναι ένα από αυτά, αν δεν κάνω λάθο. Σωστά. Yeah, σωστά. Yeah. σωστά. <laughs> Ανώ, κάτω. Αρκετά yeah. τα touch points μέσα από τα οποία περνάει πια η διαδρομή του χρήστη πριν καταλήξει στην αγορά ενός προϊόντος μιας υπηρεσίας που σχετίζεται με το travel. Ακριβώς. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Α, αν μου επιτρέπει, Νίκο, επίση να προσθέσω ότι ε, το digital πραγματικά είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται διαρκώ και με ρυθμού που δεν μπορούμε καν να κατανοήσουμε. Είναι καλό πάντα να έχουμε στο μυαλό μα το τι έρχεται αύριο. Και επειδή δεν ξέρουμε σε αυτό το επίπεδο του digital τι θα ξημερώσει και τι νέο θα έρθει και πώς οι χρήστες θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους σε 3, 4, 5 χρόνια, εγώ θα πω ότι ήδη κάποια από τα social media για πολύ μεγάλο αριθμό ε, τουριστών, χρηστών των κοινωνικών δικτύων λειτουργούν σαν μηχανές αναζήτησης. Μπαίνει λοιπόν ο χρήστης στο Instagram ε, και με το geolocation ψάχνοντας λοιπόν σε έναν προορισμό, αναζητά ε, το που θα φάει. Πώς, βλέποντας εικόνες. Και ε, τοποθετώντας στο μυαλό του ότι εφόσον είδα από το συγκεκριμένο place αρκετές ωραίες φωτογραφίες, άρα μάλλον, μάλλον κάτι κάνουν καλά. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα νέο τρόπο σκέψης ενός κοινού, ενός ταξιδιώτη που έρχεται την επόμενη μέρα και θα είναι ο πελάτης μας, που είναι καλό να τον έχουμε στο μυαλό μας, και έτσι ισχυροποιεί νομίζω και την ανάγκη για να δούμε τα social media πιο σοβαρά την επόμενη μέρα. Και να συμπληρώσω ότι και εγώ προσωπικά όταν πάω σε έναν προορισμό επιλέγω όντω το destination feature του Facebook, Facebook που βλέπω και που τρώνε οι locals, άρα μου δίνει το social community τι κάνει το local συν φωτογραφίες και όλο αυτό το content που ανέφερες, αλλά μου δείχνει και ποιοι φίλοι μου έχουν φάει εκεί, άρα το influence αρχίζει και αυξάνει. Οπότε είναι καλό να καταλάβουμε το decision making χαρακτήρα των social και το πώς αυτός αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, γιατί και το facebook αρχίζει και οργανώνεται. Ε, μην ξεχνάμε ότι έχει και το whatsapp πλέον μέσα. Έχει και άλλα εργαλεία. Έχει το facebook, το instagram. Το whatsapp αυτή είναι ένα οργανισμός όλοι μαζί. Και σίγουρα διαμορφώνουν συνείδηση. Εδώ έχουν πει ότι οι εκλογές στην Αμερική είχαν δρομολογηθεί από το Facebook, α πούμε, σε ένα μεγάλο βαθμό, ότι διαμορφώθηκε η καμπάνια πάνω στα social. Πόσο μάλλον και για μια αγοραστική απόφαση που είναι πολύ πιο ελαφριά, τα social μπορεί να έχουν πιο αυξημένο χαρακτήρα. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο. Ευχαριστώ και όλο το κοινό. Και θα είμαστε σύντομα πάλι κοντά σα και με άλλου ομιλητέ, αλλά ξέρετε και με τον Βασίλη μπορεί στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετώ.